τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για το μήνα Απρίλιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, με την αξία της επιδότησης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες να ανέρχεται συνολικά στα 24,4 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια συνετή και νοικοκυριμένη πολιτική, ώστε να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τον επόμενο πιθανώς δύσκολο χειμώνα. Είναι αλήθεια πως οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκονται σε πορεία σημαντικής αποκλιμάκωσης, καθώς υπάρχει πτώση στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου. Μάλιστα, πολλοί πάροχοι ανακοίνωσαν για τον Απρίλιο τιμές που προσεγγίζουν τα επίπεδα προενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, συνεπής στη δέσμευσή μας, βρισκόμαστε εδώ για 20ο συνεχόμενο μήνα και προστατεύουμε αποτελεσματικά νοικοκυριά και αγρότες από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Γιατί η ενεργειακή κρίση συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό για όσο διάστημα χρειαστεί. Η τιμή διαμορφώνεται στα 15 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα, κατανάλωση που αφορά το 90% των νοικοκυριών. Τιμή ελαφρώς χαμηλότερη από την τελική λιανική τιμή του Μαρτίου, η οποία είχε διαμορφωθεί στα 15,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Την ίδια επιδότηση θα λάβουν όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρες, εφόσον μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 54 ευρώ ανά μεγαβατόρα, από 84 που ήταν τον Μάρτιο. Για τους αγρότες, η επιδότηση ανέρχεται στα 15 ευρώ, ενώ εκτός επιδοτήσεων έμειναν οι επιχειρήσεις. Τον Απρίλιο, οι καταναλωτές, μετά και τις σημερινές επιδοτήσεις, θα δουν ακόμη πιο μειωμένους τους λογαριασμούς ρεύματος σε σχέση με το μήνα Μάρτιο. Η αξία της επιδότησης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες για τον μήνα Απρίλιο ανέρχεται σε 24,4 εκατομμύρια ευρώ.